Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Μαγνησία, καθώς επίσης οι ομάδες πολιτικής προστασίας των Δήμων και οι εθελοντές, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στο 4. Από τα ξημερώματα έχουν αυξηθεί οι περιπολίες και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης τόσο στη Χερσαία Μαγνησία όσο και στα νησιά των Βορείων Σποράδων. Αυτό σημαίνει για μας αλλαγή του σχεδίου και όταν λέμε αλλαγή του σχεδίου, αύξηση ετοιμότητας, αύξηση οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, αύξηση προσωπικού, μεικτά περίπολα, στρατού και πυροσβεστικής, καθώς επίσης είναι σε δράση οι εθελοντικές ομάδες, οι τρεις εθελοντικές ομάδες, οι τέσσερις μάλλον εθελοντικές ομάδες, συγγνώμη, είναι όλος ο μηχανισμός σε ετοιμότητα. Έχουμε έρθει σε επαφές με δήμους, με δημάρχους, έχουμε έρθει σε επαφές με την κυρία Κολυνδρίνη, την αντιπεριφερειάρχη, ώστε σε κάθε ενδεχόμενο να είμαστε έτοιμοι αν συμβεί κάτι. Το 4 σημαίνει πολύ υψηλή επικινδυνότητα, οπότε καταλαβαίνετε την εγρήγορση που πρέπει να έχουμε. Είναι δύο περισσότερα οχήματα στο νομό Μαγνησίας, ένα στη Σωρό και ένα στα Μελισσάδικα επιπλέον, από ένα περιπολικό στο κάθε νησί, καθώς επίσης και στα κλιμάκια Αργαλαστής και Αλμυρού. Επίσης, οι εθελοντικές ομάδες θα είναι μέχρι τις βραδινές ώρες στην περιοχή της Κοκουράβας, στην περιοχή στα Μελισσάδικα και στην περιοχή του Αγίου Λαβρεντιού. Οι πολίτες από τη δική τους πλευρά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας το 199 μόλις διαπιστώσουν ότι έχει προκληθεί φωτιά. Δεν πρέπει να γίνονται θερμές εργασίες με γυμνή φλόγα. Δεν πρέπει γενικά ό,τι έχει σχέση με φωτιά να το αποφεύγουμε. Και οτιδήποτε δει ο κόσμος κατευθείαν τηλέφωνο στο 199, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε πει πολλές φορές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το προβάλλετε. Στο 199, έστω και ένα καπνό, γιατί τουλάχιστον όταν εκδίδεται χάρτης επικινδυνότητας, σημαίνει ανεβασμένες θερμοκρασίες, να το κάνω μια συνοπτική ανάλυση, σημαίνει επίσης ότι θα υπάρχουν αέριδες και καταλαβαίνετε η γέννηση είναι που πρέπει να η γέννηση της πυρκαγιάς είναι το α και το ω στο να προλάβουμε να την πιάσουμε ώστε να μην γίνει μεγάλη